Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή είναι άκρος επικίνδυνο για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους αγρότες και τους επαγγελματίες. Και αυτό καταγράφεται στη σκέψη τους. Παρά τα ασύστολα ψεύδη του κυβερνητικού μηχανισμού και του κυρίου Βρούτσι που κάνει το μαύρο άσπρο, οι εργαζόμενοι καταδίκασαν με μαζικούς αγώνες τον αντεργατικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί αύξησε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια, υπολόγισε το συνταξιοδοτικό μισθό όχι στη βάση της τελευταίας πενταετίας, αλλά σε όλο τον εργάσιμο βίο και μείωσε δραματικά τους συντελεστές αναπλήρωσης. Καθιέρωσε την ανταποδοτική σύνταξη με ιδιωτικά κριτήρια και κατάργησε το ΕΚΑΣ, συρρυκνώνοντας παραπέρα τις συντάξεις, οι οποίες τα χρόνια της κρίσης είχαν μειωθεί 40 με 50%. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζει το νομοσχέδιο Βρούτσι και προκαλεί την οργή των εργαζομένων, όπως έδειξε και η προχθεσινή απεργία. Τα στοιχεία είναι αναμφισβήτητα. Ζούμε στον 21ο αιώνα και η πολιτική σας, κύριε Υπουργέ, είναι ταυτισμένη με άθλιους μισθούς και συντάξεις, με το ξύλωμα των εργασιακών δικαιωμάτων. Η κατώτατη σύνταξη, εθνική και ανταποδοτική, με 15 χρόνια υπηρεσία και 500 ευρώ συντάξιμο μισθό, είναι 403 ευρώ. Ενώ ακόμα και πριν ήταν 492 ευρώ συν 230 το ΕΚΑΣ, σύνολο 722 ευρώ. Η μείωση είναι τραγική, είναι 319 ευρώ. Με 20 χρόνια υπηρεσία και 1000 ευρώ συντάξιμο μισθό, η εθνική και ανταποδοτική σύνταξη είναι 542 ευρώ, όλα μειχτά. Με 30 χρόνια υπηρεσία και 1000 ευρώ συντάξιμο μισθό, η συνολική σύνταξη είναι 647 ευρώ. Αποσιωπάτε πως οι συνταξιούχοι που κατάφεραν, φτύνοντας αίμα, να πιάσουν από 15 μέχρι 30 χρόνια δουλειάς μέσα από απολύσεις, ανεργία και ελαστικές μορφές απασχόλησης, είναι πάνω από το 80% των συνταξιούχων και προσπαθείτε να παίξετε με τους εργαζόμενους με 40 και πάνω χρόνια υπηρεσία που τους πετάτε ένα ξεροκόμματο. Τι θα φάνε οι συνταξιούχοι, πώς θα πληρώσουν τα φάρμακα, πώς θα ζήσουν? Τους καταδικάζετε σε θάνατο. Συνεχίζετε τη βρώμικη δουλειά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ για να δίνετε δισεκατομμύρια στις μεγάλες επιχειρήσεις. Η σύνταξη για τους νέους εργαζόμενους γίνεται σπάνιο είδος και ρωτάμε πότε και τι σύνταξη θα πάρουν οι νέοι εργαζόμενοι της μερικής και προσωρινής απασχόλησης που φουντώνουν. Μιλάτε για ανάπτυξη, για την καπιταλιστική ανάπτυξη και καμαρώνετε, αλλά οι συντάξεις πείνας παραμένουν παγωμένες μέχρι το 2023. Η δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού μειώθηκε για το 2020 κατά 220 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξη, με τις οποίες μπάλωναν λίγες τρύπες οι συνταξιούχοι, και αντιμετωπίζεται το αίτημα της επαναφοράς με ταξικό μίσος. Έχετε το θράσος να υπερασπίζεστε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια σήμερα το 2020, που έχει φτάσει στα ύψη η παραγωγικότητα της εργασίας και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι εργαζόμενοι νωρίτερα, να ζήσουν σαν άνθρωποι, να χαρούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Τα χρόνια της κρίσης, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αφαίρεσαν από τους συνταξιούχους πάνω από 108 δισεκατομμύρια ευρώ για να τα δώσουν στους επιχειρηματίες, στους τραπεζίτες και τα άλλα τροχτικά, και οι συνταξιούχοι
διεκδικούν την ανάπτυξη των απολειών. Τοποθετήσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ακούσαμε στην Επιτροπή ξεπερνούν τα όρια της πρόκλησης. Έχουν το θράσος να μιλούν για νομοσχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης, συνεχίζοντας την παραπλανητική πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και δεν θα περάσει. Η κοινωνική ασφάλιση από τις αρχές της δεκαετίας του 90 είναι στο κέντρο της επίθεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μεγάλου κεφαλαίου και των κομμάτων του, ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής που στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μεγάλων οικονομικών ομίλων. Στόχος της επίθεσης είναι η κατάργηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της ασφάλισης, η προώθηση της λογικής της ανταποδοτικότητας και της ιδιωτικοποίησης, η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, η ενεργός, όπως τη λένε, γύρανση, με ελαστικές μορφές απασχόλησης, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο καπιταλισμός, το σύστημα που υπηρετείται, είναι βάρβαρο και οι εργαζόμενοι καλούνται να σκεφτούν σοβαρά πως δεν πάει άλλο. Η ζωή και οι ανάγκες τους έχουν συνδεθεί με την πάλη για ριζικές αλλαγές, με την πάλη για την ανατροπή του καπιταλισμού, για τη σοσιαλιστική κοινωνία που έχει αποδείξει πως μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες. Αυτή η λύση κοιτάζει στο μέλλον. Οι θέσεις του ΚΚΕ είναι πολύτιμες για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, γιατί θέτουν το βασικό στόχο της ενιαίας, δημόσιας, καθολικής, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δωρεάν υγεία και πρόνοια, να καταργηθούν όλα τα χαράτσια που έχουν επιβληθεί αυτά τα χρόνια. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτό το στόχο καλούνται να συσπηρωθούν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι για να δυναμώσει ο διεκδικητικός αγώνας, για αποκατάσταση των απολειών, την επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών, για να πληρώσει το κράτος και η εργοδοσία που τα άρπαξαν, να πληρώσουν οι εφοπλιστές για τη ληστεία του ΝΑΤ, να αυξηθούν οι συντάξεις των αυτεργατών που θαλασσοπνίγονται. Πάλι για τη 13η και 14η σύνταξη. Καμιά σύνταξη κάτω από τα 600 ευρώ. Κανένας μισθός κάτω από τα 751 ευρώ ως βάσης για ουσιαστικές αυξήσεις. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 χρόνια για τους άντρες, στα 55 για τις γυναίκες. Σε αυτή τη βάση μπορεί να δυναμώσει ο αγώνας. Και θέλουμε να καλέσουμε όλους τους εργαζόμενους την Πέμπτη στις 6.30 ώρα στα Προπήλαια να μην λείψει κανείς, να καταδικάσουμε μαζικά αυτό το έκτρωμα και να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αιτημάτων.